φίλοι και φίλες του Άμπουλα Σπορ, από το κήπεδο εδώ, από το κήπεδο της Πεύκης, μετά τη λήξη του παιχνιδιού, Πεύκη, Ηρακλής Περιστερίου, ισόπαλο χωρίς θέματα. Έχουμε μαζί μας τον προπονητή του Ηρακλή, τον Ανδρέα τον Άσο. Ανδρέα, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλημέρα. Λοιπόν, κατεβήκατε με αρκετές ελλείψεις. Ναι. Κοιτάξτε, ήταν ένα ισορροπημένο παιχνίδι, μοιρασμένο θα έλεγα. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν καλύτερη η Πεύκη. Είχε τον πλήρη έλεγχο του αγώνα. Στο δεύτερο ημίχρονο, εμείς ανεβάσαμε την απόδοσή μας. Ισορροπήσαμε, είχαμε δύο καλές στιγμές στο τέλος που μπορούσαμε να πάρουμε το παιχνίδι. Εντάξει, συνεχίζουμε. Θα προσπαθήσουμε να γυρίσουν τα παιδιά που είναι τραυματίες και είναι αρκετοί. Είχατε 6-7 ελλείψεις σήμερα. Είχαμε 7 ελλείψεις. Και θα προσπαθήσουμε μέσα από τη δουλειά να συνεχίσουμε στο πρωτάθλημα. Μέχρι στιγμής έχετε 2 ισοπαλίες. Μία νίκη. Μία νίκη και μία ήττα. Και μία ήττα. Είσαι ικανοποιημένος από την πορεία της ομάδας στις 4 πρώτες αγωνιστικές, τη βαθμολογική συγκομιδή? Κοιτάξτε να πείτε, πάντα ζητάς το καλύτερο. Εγώ θα προσπαθήσουμε να δουλέψουμε να βελτιώσουμε περισσότερο την απόδοσή μας. Δηλαδή, ώστε με αποτέλεσμα τι γίνεται και κάποια παιδιά που αυτή τη στιγμή παίρνουν χρόνο, που είναι η πρώτη φορά που παίζουν σε ιατρικό τμήμα, να βελτιωθούν και αυτοί, ώστε να είναι και αυτοί στελέχοι. Άρα, δηλαδή, όταν μιλάμε για αποσύσεις, να μην υπάρχουν αποσύσεις, να μπαίνουν αυτοί μέσα και να καλύπτουν τον πλήρη του ποδοσφαιριστή. Είσαι ευχαριστημένος σήμερα από τα παιδιά που αντικατέστησαν. Ναι, στο δεύτερο ημίχρονο μας βοήθησαν δύο αλλαγές που πήγαν να βοηθήσουν πάρα πολύ. Δηλαδή, πραγματικά, ο Νίτας μαζί με τον Βλάση. Είναι δύο πιο εμπειρα παιδιά. Ο Θανάσης λίγο ρισκάραμε λίγο γιατί είναι λίγο, έχει κάποιο λίγο προβληματάκι, αλλά τελικά κατάφερε και βοήθησε στην ομάδα και πήγαμε τουλάχιστον με τον πόντο.